Μας δίνει μία ανάσα, δεν είναι όμως αρκετή. Βέβαια, εμείς ζητούσαμε όσο χρόνο θα χρειαζόταν, άσχετα αν έχουμε πει ότι 39 του θα ήταν ο λιγότερος δυνατός και εφικτός χρόνος ώστε να μπορέσουμε να διεκπαιρώσουμε όλες τις εργασίες που έχουμε πέρα από τις φορολογικές δηλώσεις. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, γιατί είναι μέσα στο καλοκαίρι, είναι μέσα στο σύστημα που δίνουμε τις άδειες στο προσωπικό μας και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να ξεκουραστούν, γιατί θα αναγκαστούν να δουλεύουν όλο τον Αύγουστο. Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι ώστε να τελειώσουν γρήγορα και τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 28 του μηνός? Πρέπει να επισπεύσουν και να έρθουν στους φοροτεχνικούς τους ώστε να υλοποιηθεί αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα είναι σε αυτούς που ήδη έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους και θεωρούν ότι πρέπει ξανά να απευθυνθούν στους λογιστές. Αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί η ταυτότητα οφειλής του εκαθαριστικού δεν αλλάζει. Επομένως, μία απλή διαίρεση δια 8 αρκεί για να δουν πόσο πρέπει να καταβάλουν σε κάθε δόση, ή αν κάποιος θέλει να το πληρώσει όλο το ποσό μέχρι τις 31 εβδόμου, μπορεί να το πολλαπλασιάσει με το 2% και το ποσό αυτό να το αφαιρέσει από το σύνολο της οφειλής του. Επομένως, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ξαναεπικοινωνήσουμε τους λογιστές τους για αυτό το κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το τάξη από την εμπειρία σας μέχρι τώρα αντέχει όλο αυτό το διάστημα, αν θα μπουν όλοι οι φορολογικοί μέσα στο σύστημα? Το τάξης απέδειξε ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Είχε, έχει και ελπίζω στο μέλλον να μην έχει. Γιατί αυτό που ζούμε κάθε χρόνο είναι απαράδεκτο. Να προσπαθούμε να κλείνουμε ραντεβού με τους πελάτες, να έρχονται να υποβάλουμε δήλωση, να μην μπορούμε να υποβάλουμε δήλωση, το σύστημα να σέρνεται, να το κλείνουν για να κάνουν κάποιες αναγκαίες τροποποιήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ένα σύστημα πρέπει να είναι μόνιμα ανοιχτό και να είναι όσο χρόνο απαιτείται ώστε να μπορέσουν να διεκπαιρεωθούν όλες αυτές οι εργασίες. Να σας πω ένα σημαντικό. Με τον 3842 του 2010 υποτίθεται ότι το επάγγελμα του λογιστή φοροτέχνη ήταν σε αυτά που είναι εμπιστευτικά επαγγέλματα δημοσίου συμφέροντος. Αυτό όμως δυστυχώς δεν το έχουμε δει από καμία κυβέρνηση. Δεν έχει βάλει το επάγγελμα του λογιστή στο ύψος που το αρμόζει όταν είναι ο ενδιάμεσος φορέας που φέρνει τα έσοδα στο κράτος. Στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής της 22 Εβδόμου ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΘΕΟ, Βασίλης Καμπάνης, ο οποίος μίλησε για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Αναφέρθηκε στο καινούριο νομοσχέδιο, στο νέο νομοσχέδιο και επεσήμανε βασικά θέματα πάνω σε αυτό. Και είναι πλέον και θεωρώ ότι είμαστε άμεσοι συνομιλητές αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε και εμείς με την εμπειρία μας να βοηθήσουμε στην καλύτερη κατεύθυνση των οικονομικών υποθέσεων και των νομοσχεδίων που ψηφίζονται.